Public School. Βρισκόμαστε στη δεύτερη σκηνή στο κομμάτι του προλόγου και θα δούμε μαζί την άσκηση που στο βιβλίο μας βρίσκεται στη σελίδα 19 και το κομμάτι στο οποίο αναφερόμαστε είναι «Ας γίνουμε θεατές». Αφού παρατηρήσουμε προσεκτικά τις διπλανές φωτογραφίες από σύγχρονες παραστάσεις αρχαίου δράματος, ας συζητήσουμε ποιο από τα πρόσωπα που απεικονίζονται θα μπορούσε να είναι ο Τεύκρος. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε δύο φωτογραφίες από σύγχρονες παραστάσεις του αρχαίου δράματος και αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι ποιο από τα δύο πρόσωπα είναι ο Τεύκρος. Ποιος είναι λοιπόν ο Τεύκρος? Όπως έχουμε δει στην ενότητα, είναι ένας πολεμιστής που συμμετείχε, που είχε ζήσει στον Τροϊκό πόλεμο. Εκεί πέρα χαρακτηριστικό του είναι ότι ήταν σπουδαίος τοξότης. Επίσης, όπως είδαμε στην ενότητα, ο Τεύκρος αυτή τη στιγμή είναι εξόριστος. Τον έχουν διώξει από την πατρίδα του τη Σαλαμίνα επειδή δεν εκδικήθηκε για τον άδικο θάνατο του αδερφού του. Επομένως, είναι εξόριστος. Φτάνει στην Αίγυπτο και προφανώς θα είναι ταλαιπωρημένος από αυτό το μεγάλο ταξίδι. Ταλαιπωρημένος και εκτός από αυτό προφανώς τα ρούχα του θα πρέπει να είναι λογικά βρώμικα και φθαρμένα. Και επειδή ξέρουμε ότι ήταν σπουδαίος τοξότης, προφανώς αυτό που κουβαλάει μαζί του είναι το τόξο του. Παρατηρούμε λοιπόν προσεκτικά τις δύο εικόνες και βλέπουμε ότι στην πρώτη φωτογραφία απεικονίζεται ένας κύριος που κουβαλάει, προφανώς αυτό είναι ένα τόξο, και τα ρούχα του είναι, θα λέγαμε, κουρελιασμένα, φθαρμένα. Και το ύφος του μπορούμε να δούμε ότι είναι σαν να παρακαλάει ή να διαμαρτύρεται για κάτι. Ενώ στη δεύτερη εικόνα παρατηρούμε έναν κύριο που έχει ύφος επιβλητικό και η αμφίεσή του δεν ταιριάζει με αυτό που έχουμε περιγράψει στην δεύτερη σκηνή και που αποτελούν χαρακτηριστικά του Τεύκρου. Άρα λοιπόν, λογικά, η φωτογραφία που ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του Τεύκρου, του σπουδαίου αυτού τοξότη που αυτή τη στιγμή είναι εξόριστος και άρα ταλαιπωρημένος από το μακρύ αυτό ταξίδι, είναι αυτή του Λαζάνη.